σφαίρες από πυροβόλο όπλο. Άγνωστοι δράστες γάζωσαν γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα το αυτοκίνητο Δημοτικής Συμβούλου των Χανίων, ενώ αυτό ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ του σπιτιού της στην περιοχή του Κουμπέ. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν το πρωί για το χτύπημα, καθώς δεν υπήρξε αναφορά από κατοίκους της περιοχής, ούτε και από μέλη της οικογένειάς της, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων έσπευσαν στο σημείο ελέγχοντας τον χώρο και λαμβάνοντας καταθέσεις, ενώ ίχνη στο αυτοκίνητο θα αναζητήσει η υπηρεσία σήμανσης. Η επίθεση, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Σύμβουλος και κάτοχος του αυτοκινήτου, δεν σχετίζεται με την ενασχόλησή της με τα κοινά και μάλιστα την χαρακτηρίζει τυχαία. Η ίδια βρισκόταν εκτός Χανίων όταν ειδοποιήθηκε και μεταξύ άλλων φαίνεται να είπε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της το οδηγούσε κυρίως άλλο μέλος της οικογένειάς της. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης και ερευνώντας στοιχεία που πιθανόν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των δραστών.